και σούπα. Μην τα βάζεις με τον Κασπάρο. Δεν την αντέχω αυτή την αδικία, με πνίγει. Τι έπαθες? Μα να μας υπολογίζουν και εμάς τους. Δεν θα πω κοντούς, μέτριους. Α, καινούριο, μεγιά! Το νούμερό μου το πήρα, αλλά θέλει μάζεμα. Ένα, θες το φτιάξει Στέλλα. Η Στέλλα. Βρε, πώς δεν το σκέφτηκα. Τι την έχουμε εδώ τη μοντελίστ? Καλά, δεν είμαι και η Ντόνα Κάραν. Τη φτούρα η Ντόνα Κάραν μπροστά σου. Η καλύτερη ράφτρα στην Αυστραλία. Φαίνεται. Θα μου το φτιάξει τσάκα-τσάκα. Κοίτα, εγώ πολύ ευχαρίστως να το φτιάξω. Κανένα πρόβλημα. Αλλά χρειάζομαι σύνεργα. Τι σύνεργα? Κλωστές, καρφίτσες, βελόνες. Έχετε? Όχι. Πώς δεν έχουμε? Έχετε. Άντε φέρε, τι κάθεσαι. Φρέ, να μην το σκεφτώ. Κάθομαι και στεναχωριέμαι. Μα κι εσύ να μην το σκεφτείς. Όλα τα έχει ο νοικοκύρης, ο κουβαλητής. Από ξενοδοχεία τα κλέβω. Έλα, πάρω ό,τι θες. Αχ, μη με κοιτάτε, έχω τρακ. Αχ, ούτε έχει τρακ. Οχ, παιδιά, τώρα που το βλέπω πιο προσεκτικά... Ναι, ναι. Τι, τι? Χρειάζομαι ραπτομηχανή. Ραπτομηχανή? Μη μου πεις ότι έχετε. Όχι, αλλά έχει κυρανίτσα από πάνω. Δεν θα τρέχουμε τώρα στην κυρανίτσα. Έχω φέρει τη ραπτομηχανή μου από την Αυστραλία. Θα το πάρω μαζί μου και θα στο φτιάξω στο ξενοδοχείο. Καλά, πάω να ντυθώ γιατί έχω αργήσει. Κι εγώ φεύγω. Και εγώ πάω να την πέσω λίγο γιατί κουράστηκα που ξύπνησα. Κυριακό! Ποια! Τι γίνεται? Τι κάνεις βρε Κυριακό, σε πεθύμισα! Κι εγώ! Τι νέα, ο Νίκος τι κάνει? Μια χαρά είναι. Του είπα ότι μιλήσαμε και καταχάρηκε. Μου λέει ρίξ του μια σφαλιάρα του παλιό μαλάκα. Πάντα με το χωρατό του ο Νικόλας. Θυμάσαι φίλε μου Κυριακό στη Μελβούρνη? Πώς το θυμάμαι! Τι θυμάσαι, ρε, αφού δεν έχεις πάει ποτέ στη Μελβούρνη. Βίκυ, τι είναι αυτά που λες? Όσο έχεις πάει εσύ στη Μελβούρνη, άλλο τόσο είμαι κι εγώ η Βίκυ. Κοίταξε, δεν είμαι καφιές. Κι εγώ έτσι πιστεύω. Πολιτισμένοι άνθρωποι είμαστε. Μπορούμε να τα βρούμε. Λέγε πόσα. Είναι κανείς εδώ? Και για όσους δεν κατάλαβαν, is anybody here?
αυτά έχει τα χρονάκια της η μπέμπα. Ακούνα ματάτα. Πώς την έπαθα έτσι μαζί σου. Σ' αγαπάει? Ποιος? Αυτός που μαδάς για χάρη του τη Μαργαρίτα. Ρε Παναγιώτη. Τι έχεις, Βίκυ μου? Δεν σε βλέπω σε μεγάλα κέφια. Φαίνομαι. Τι μούτρα είναι αυτά? Θα σε μαλώσω. Να σε ρωτήσω κάτι. Ευχαρίστως. Σου έχει συμβεί ποτέ να νιώθεις ερωτευμένος με έναν άνθρωπο, με μια κοπέλα ας πούμε, χωρίς σχεδόν να την ξέρεις καθόλου? Γιατί το ρωτάς αυτό? Έτσι, κουβέντα να γίνεται. Να μην την ξέρω καθόλου? Να έχετε μιλήσει ελάχιστα. Αλλά εσύ να την έχεις ερωτευτεί. Να νιώθεις ότι είναι ο άνθρωπος της ζωής σου. Σου έχει συμβεί? Πόσα με μου έχει συμβεί. Και μου συμβαίνει. Και αυτή η κοπέλα να τα έχει με ένα γκούκλο. Ένα ψηλό γεροδεμένο σαν φωτομοντέλο. Ναι, μου έχει συμβεί κάτι παρόμοιο. Για συνέχισε. Εσύ όμως μέσα σου να ξέρεις ότι αν αυτή η κοπέλα ήξερε τι άνθρωπος πραγματικά είσαι εσύ, που δεν είσαι κούκλος, αν ήξερε τι ψυχή κρύβεις μέσα σου, θα παρατούσε το φωτομοντέλο και θα ήθελε να γεράσετε μαζί. Τυχαία μου τα λες όλα αυτά. Εντελώς. Σου συμβαίνει εσένα κάτι τέτοιο? Εμένα? Όχι, προς Θεού. Μια φίλη μου έχει πλέξει. Α, και γιατί η φίλη σου έχει κολλήσει τον κούκλο? Έλα μου, ντε. Της το λέω κι εγώ. Ξεκόλα. Γιατί δεν ανοίγει τα μάτια της να κοιτάξει γύρω της, να βρει κάποιον να την αγαπάει για αυτό που είναι? Βαλτός είσαι, βρε Παναγιώτη. Αχ. Όλο αχ και βάχ είσαι. Τι έχεις? Είμαι δυστυχισμένη. Εσύ. Εσύ θα έπρεπε να σφίζεις από ευτυχία. Γιατί? Γιατί... αχ, κάποιος σ' αγαπάει. Α, ναι, σωστά. Τι αχάριστη που είμαι. Έχω τον Νίκο. Και εκτός από τον Νίκο. Τι? Τι εννοεί? Εκτός από τον Νίκο κάποιος σ' αγαπάει. Εμένα? Από την πρώτη στιγμή που σε είδε. Μη μου πεις ότι δεν έχεις καταλάβει τίποτα. Κάτσε, Παναγιώτη. Εννοείς κάποιος κοινός γνωστός μας? Παναγιωτάκη, είσαι σίγουρο? Έλα τώρα, αφού και εσύ κατά βάθος είσαι σίγουρη. Κάτι έχω ψηλιαστεί, αλλά... έλα, σε φιλήσω. Κουβέντα σε κανένα. Τρελός είμαι. Μόνος μου θα ανοίξω το λάκκο μου. Δόξα σε ο Θεός. Καλά φάγαμε και σήμερα. Α, καλά που το θυμήθηκα. Σου φτιάξα το παντελόνι. Αλήθεια? Δεν ήταν τίποτα. Ένα γαζί. Κοίτα βρε, άμα είναι χρυσοχέρα η γυναίκα. Δεν ζηλεύω. Έχω άλλα χαρίσματα.
παντελόνι μου. 1500. Κοίτα, Αλφάδη. Γεια. Σε ευχαριστώ. Γεια στα χέρια σου, Στελάρα. Μίλα, Στελάρα. Νομίζω ότι μου έχω ζατζίδι. Πώς να σου πω, Στελίτσα, αφού είσαι Στελάρα. Επαγγελματικό ράψιμο. Όχι, ήθελα στο ρεμπέ λίγο. Μωρέ, άκου που σου λέω. Επαγγελματικό ράψιμο. Αγάπη μου, είναι το τρίτο μήνυμα που σου αφήνω. Πού είσαι εξαφανιστή? Μου έχεις πει να μην παίρνω τηλέφωνο σπίτι, αλλά ανησυχώ. Πάρε με ό,τι ώρα και να είναι. Μου λείπεις. Αλεξή, έλα, εγώ είμαι. Κλείσε μου αύριο ένα εισιτήριο για το Σαββάτο. Γυρίζω Ελλάδα.